Να δούμε, θέλω έτσι αδελφοί, τον ψαλμό 4 σήμερα, σελίδα 514, ένας ψαλμός αδελφοί με 8 εδάφια, 514 σελίδα, ψαλμός Δέλτα. Εις των πρώτων μουσικών επινεγηθών ψαλμός του Δαβίδ. Όταν επικαλούμε, εισάκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου, εν στεναχωρία με επλάτινας. Ελέησον με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε τη δόξαν μου εις κατεσχήνην, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Αλλά μάθετε ότι έκλεξεν ο Κύριος των όσιων αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εν τις καρδίες ημών επί της κλίνης μου και ησυχάζετε. Θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολύ λέγουσι, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν. Ύψωσον εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνη εις την καρδία μου, παρόσιν απολαμβάνουσιν αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος Κύριε με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο αδελφοί. Ψαλμή του Δαβίδ, αλλού λέει ψαλμός του Μωυσή, ψαλμός του Ασάφ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αδελφοί ψέλνανε και άμα τα όπως τα διαβάζουμε αδελφοί είναι ψαλμωδίες στον Θεό αλλά με παρεκκλήσεις και προσευχές μαζί, αυτό το νόημα βγαίνει και φραίνεται η ψυχή μας αδελφοί και πράγματι αδελφοί όταν διαβάζουμε τους ψαλμούς κάτι γίνεται, δεν γίνεται κάτι μέσα μας αδελφοί, κάτι μας αγγίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όμως γιατί είναι γραμμένη διαπνεύματος Αγίου αδελφοί, είναι από τις καρδιές αυτών των ανθρώπων που είχαν αγαπήσει τον Θεό αδελφοί. Και όταν διαβάζουμε αδελφοί το Λόγο του Θεού και όταν διαβάζουμε πραγματικά όλα τα εδάφια μέσα από την Αγία Γραφή, επειδή είναι διαπνεύματος Αγίου γραμμένοι αδελφοί, γίνεται κάτι μέσα μας γίνεται μια αλλαγή και είναι πραγματικά πάνσοφος ο Λόγος του Θεού αδελφοί και ό,τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος αδελφοί του το χαρίζει, του το δίνει. Και όχι μόνο στους πιστούς, αυτό μου κάνει, όχι μόνο σε αυτόν αδελφοί που πιστεύει στον Ιησού Χριστό, αλλά και ένας απλός άνθρωπος, αν πάει με ειλικρινή καρδιά και πάρει αυτό το Άγιο Βιβλίο και πήγε να δω τι λέει εδώ μέσα, αλλά με ειλικρινή διάθεση θα του μιλήσει ο Λόγος του Θεού αδελφοί. Δεν είναι δυνατόν να μην, γιατί τι λέει ο Λόγος του Θεού, δεν πέφτει κενός, δεν πάει χαμένος ο Λόγος του Θεού αδελφοί. Κάπου θα βρει καρδιά, κάπου θα βρει τόπο. Να πάει να σπαρθεί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το εδώ. Και έτσι αδελφοί, καθώς τον διάβαζα στην προσευχή, οικοδομήθηκα πάρα πολύ. Ήρθε η παρουσία του Θεού και τώρα αυτήν την ώρα λέω, Κύριε, τι ωραίος ψαλμός. Και όλοι οι ψαλμοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εδώ τώρα λέει ο Δαβίδ, αδελφοί, κάτι, λέει, όταν επικαλούμε, λέει, εισάκουέ μου. Τον παρακαλεί το, όταν σε επικαλούμε, λέει, Θεέ μου, θέλω να με εισακούς, να με ακούς Κύριε, να στρέφεις τα ότα σου στη φωνή μου αλληλούια. Και τι ωραίο αδελφοί να είναι αυτή η εξήτηση του παιδιού του Θεού και το κάνουμε και εμείς αυτό αδελφοί και μας το δίνει το δικαίωμα ο Πατέρας Θεός αδελφοί δια του Χριστού μας. Ο Χριστός έγινε η θύρα λέει, ο Χριστός έγινε η γέφυρα μεταξύ του ουρανού και της γης, είναι αυτός ο Μεσίτης λέει στον Τιμόθεο μεταξύ Θεού και ανθρώπος, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, αλληλούια. Γι' αυτό γονατίζουμε αδελφοί και επικαλούμαστε τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Χριστού μας και διαπνεύματος Αγίου. Γιατί, για να εισέλθουμε δια του Χριστού μας εις τα Άγια των Αγίων, αλληλούια, για να πλησιάσουμε τον Θεό. Αδελφοί, είναι ένα μεγάλο, θα λέγαμε μυστικό, για μας πλέον δεν είναι μυστικό, αλλά για όλη την ανθρωπότητα που δεν γνωρίζουν, κατατρέχουν αλλού, προσπαθούν να βρουν λύσεις, προσπαθούν να βρουν διάφορα, ξέρω εγώ,
οτιδήποτε για να ικανοποιηθεί το εγώ τους, να ικανοποιηθεί η σάρκα τους, ή ακόμα όταν έχουν προβλήματα, όταν έχουν πράγματα μέσα στη ζωή τους άλυτα, ψάχνουν οι άνθρωποι. Αλλά εμάς ο λόγος του Θεού τι ωραία μας αποκαλύφθηκε, αδελφοί, δεν είναι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, όχι, ούτε πιο έξυπνοι καθόλου, αδελφοί, γιατί άμα βάλω τη δικιά μου την εξυπνάδα, κάει καλό με την εξυπνάδα μου, για να καταλάβω το λόγο του Θεού. Και ας έχω τελειώσει και σχολείο. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, αδελφοί. Και γυμνάσιο να μην έχεις τελειώσει και πανεπιστήμιο να μην έχεις τελειώσει. Αλληλούια. Αλλά όταν έρθει και σου ανοίξει ο Θεός τη διάνοια, σου διδάσκει το λόγο του Θεού. Και αυτό είναι το θαύμα, αδελφοί. Ξεγνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους αγράμματους που δεν έχουν πάει το σχολείο. Και όπως ο Θεός τους έδωσε, αδελφοί, τους άνοιξε τη διάνοια να διαβάζουν τον λόγο του Θεού και να τον καταλαβαίνουν. Αλληλούια. Τι πιο ωραίο, Μπορεί να μην ξέρουμε πολλά μαθηματικά, να το πω έτσι. Μπορεί να μην ξέρουμε πολλές ιστορίες του παρελθόντος. Τι πώς έγινε το ένα, πώς έγινε το άλλο. Αλλά εμείς ένα ξέρουμε. Ξέρεις πώς έγινε ο ουρανός και η γη. Αλληλούια. Ξέρουμε. Πού το ξέρεις αυτό? Μας το φανερώνει ο λόγος του Θεού. Μα εμείς μάθαμε. Τι μάθαμε? Ξέρω εγώ, με διάφορες θεωρίες, το μεγάλο μπαμ που έγινε στον ουρανό και χίλια δυο άλλες θεωρίες, αδελφοί, έτσι δημιουργήθηκε το σύμπαν. Έτσι δημιουργήθηκε, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος. Μα είναι δυνατόν? Βλέπουμε, αδελφοί, και λέω πάντοτε, με αυτή που πιστεύω αυτή η θεωρία πάει να σβήσει σιγά σιγά, αδελφοί, ότι πώς έγινε η ανθρωπότητα, πώς να γίνει. Για δοκιμάστε, λέω πάντοτε, να ρίξεις μέσα στο ψυγείο σου, στο ψυγείο του σπιτιού σου, μια βόμβα. Και όταν το ανοίξεις θα πεις, αχ, τι ωραία τούρτα δημιουργήθηκε εδώ μέσα. Μπορεί να δημιουργηθεί μια τούρτα μέσα στο ψυγείο, αν πετάξω μια βόμβα. Θα ανταχθεί όλο το σπίτι. Τέτοιες θεωρίες πιστεύουν οι άνθρωποι, αδελφοί, οι πάνσοφοι. Τι λέει ο λόγος του Θεού όμως, είναι μωρία. Ότι ο άνθρωπος, η σοφία του κόσμου, λέει, είναι μωρία προς τον Θεό. Και έτσι δεν πλησιάζεται ο Θεός. Αλλά εμείς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί μας δείχνει το δρόμο εδώ. Και ο Δαβίδ, ακόμα από τότε, είχε καταλάβει να γονατίζει. Και βλέπουμε πολλές φορές μέσα στη ζωή του Δαβίδ, στο περπάτημά του, που λέει ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού μας το συστήνει αυτό, αδελφοί, τι, άνδρας, λέει, κατά την καρδία του Θεού. Γιατί? Γιατί ήξερε να ταπεινώνεται, αλληλούια, ήξερε να κλείνει γόνη στον Θεό, ήξερε να πέφτει ως εδάφος κατά πρόσωπο και να λέει με όλη του την καρδιά, ήμαρτον Θεέ μου, αλληλούια, με ειλικρινή καρδιά όμως. Και γι' αυτό ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, για να κάνει, λέει, όλα τα διατάγματα του Κυρίου. Ποια ήταν, θα πει ο άλλος, ξέρουμε την ιστορία, μα αυτό δεν το κρίνουμε εμείς. Εμείς θα διαλέξουμε την καλή πλευρά, θα δούμε την πνευματική ζωή του Δαβίδ, ευχαριστούμε τον Θεό, τη σχέση του με τον Θεό, αδελφοί. Αυτό να μιμηθούμε κι εμείς, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας, να μιμηθούμε τους ανθρώπους που περπάτησαν. Βέβαια, εμείς το καλύτερο είναι να μιμηθούμε τον Χριστό. Αμήν, έτσι δεν, αδελφοί, τον Κύριό μας. Αλλά κι αυτός, ο ίδιος ο θεάνθρωπος, αδελφοί, Ιησούς Χριστός, που περπάτησε πάνω στη γη, τον ίδιο δρόμο μας έδειξε. Τι, την προσευχή. Έτσι πλησίασε το Πατέρα. Έτσι πήγαινε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν, βέβαια, λέει, ο λόγος του Θεού. Το πνεύμα, λέει, δεν ήταν δοσμένο με μέτρο. Ήταν με πολύ, όχι όλο, όλος, να πούμε, το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος ήταν μέσα στο Χριστό, αδελφοί. Αλλά, λέει, τις νύχτες διανυκτέρευε στις προσευχές. Και έλεγε και ο Χριστός αυτά τα λόγια. Πατέρα, εισάκουσε την προσευχή μου. Εδώ, λέει, τώρα ο Δαβίδ, επικαλούμε εσέ, Θεέ, θέλω να με εισακούσεις. Και τι λέει? Θεέ της δικαιοσύνης μου. Τι ωραία. Είσαι και Θεός μου, αλλά και η δικαιοσύνη μου. Αλληλούια, εσύ είσαι η δικαιοσύνη μου. Μα το ξέρεις, Δαβίδ? Εσύ το λες αυτό, ότι είσαι η δικαιοσύνη, ότι ο Θεός είναι η δικαιοσύνη σου? Δεν σε πέδευσε αρκετές φορές ο Θεός? Τον πέδευσε, αδελφοί, βλέπουμε, αλλά πώς τον πέδευσε? Γιατί τον εστεναχώρησε το Δαβίδ? Γιατί αυτός έπεσε, αυτός έσφαλε, αυτός, θα λέγαμε, έκανε λίγο λοξοδρόμησε σε αυτά που του έλεγε ο Θεός, όχι μόνο με την ιστορία της Βίσταβε, αδελφοί, ξέρουμε αυτό, τη μεγάλη αμαρτία που λέγαμε, που έκανε και έστειλε τον Ουρία εκεί, το Χεταίο. Πού τον έστειλε? Στην πρώτη γραμμή,
έστειλε επιστολή στο στρατηγό, βάλτε τον εκεί. Γιατί με το που θα γίνει η μάχη, κατά αυτήν αυτό να σκοτώσουν. Γιατί είχε αφήσει έγκυος τη γυναίκα του. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να όμως άνδρας κατά την καρδία του Θεού. Πότε, όταν πήγε ο Νάθαν, ο προφήτης, και του είπε τι ωραίο, αυτή την ωραία παραβολή θα λέγαμε. Και όταν τον είπε, βασιλιά, εσύ τι λες. Τι λες εσύ, ποια θα είναι εσύ σαν βασιλιάς που είσαι εσύ, η κρίση σου για αυτόν τον πλούσιο που πήγε και εκμεταλλεύτηκε την μια μνάδα του γείτονα, ενώ ο άλλος είχε χίλιες, θάνατος λες αυτόν. Και εκείνη την ώρα ο Νάθανε, ούτω λέγει ο Θεός, εσύ είσαι αυτό βασιλιά μου. Και τότε ξύπνησε ο βασιλιάς, κατάλαβε, μετάνιωσε, έπεσε κατά πρόσωπο στο Θεό και είπε, ήμαρτον Θεέ μου. Και σε άλλη περίπτωση ξέρουμε, αδελφό, όταν τον εκτύπησε, λέει, η καρδιά του και ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει, να κάνει καταμέτρηση του λαού. Γιατί, για να πει πόση μεγάλη γίναμε, πόσο πολύ γίναμε, σαν βασιλιάς πόσο μεγάλη εξουσία έχω τώρα. Βέβαια ο στρατηγός του θα λέγαμε πιο σοφός σε εκείνη την περίπτωση. Όχι, του λέει ο Ιωάβ, βασιλιά μου μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Όλα αυτά ο Θεός δεν σου τα χάρισε. Όχι, λέει, πάνε να κάνεις καταμέτρηση. Αλλά το λέει ο λόγος του. Τον εκτύπησε η καρδιά του, η περηφάνειά του, εκείνη την ώρα, τη συγκεκριμένη. Και βλέπουμε μετά έρχεται ξανά ο προφήτης, του λέει, διάλεξε τρία, βασιλιά Δαβίδ. Και ο βασιλιάς ήξερε τώρα, όχι, σου λέει, τι θα κάνω. Θανατικό, τι θα γίνει, να πέσω στα χέρια των εχθρών μου. Όχι, τι διάλεξε ο Δαβίδ. Κύριε, να πέσω στα χέρια τα δικά σου. Αλληλούια. Ήξερε πολύ καλά ότι ο Θεός είναι πολυέλεος, πολυέσπλαχνος Θεός. Μα της παλιάς διαθήκης, ναι. Αλλά και εκεί, αδελφοί, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, όταν υπήρχε μετάνοια, αδελφοί, και επιστροφή, ο Θεός έκαμνε έλεος. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, είναι φιλάνθρωπος Θεός. Είναι Θεός, και ιδιαίτερα τώρα που ζούμε στην καινούρια διαθήκη, που ζούμε στη διαθήκη της χάριτος, σε αυτή τη διαθήκη που θυσία για μας έγινε τώρα ο Χριστός, αδελφοί. Δεν θα κάνει έλεος και σήμερα. Δεν θα κάνει έλεος και τώρα στον άνθρωπο που έπεσε, που χτύπησε, που αμάρτησε, αλλά έπεσε κατά πρόσωπο στον Θεό και είπε, ήμαρτον Κύριε ενώπιόν σου, αλλά συγχώρεσέ με. Θα τον συγχωρέσει ο Θεός, αδελφοί. Αλληλούια. Αλλά αυτό βέβαια τι σημαίνει όμως. Θα προσέχω τη ζωή μου, εννοείται, αδελφοί, στη συνέχεια της ζωής μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και εδώ τώρα λέει ο Δαβίδ, εισάκουσέ με στη Θεέ της δικαιοσύνης μου. Και τώρα το λέει, εν στεναχωρία με πλάτινες. Και αυτό, αδελφοί, το ζούμε και εμείς πολλές φορές μέσα στη ζωή μας. Να περνάμε στεναχώριες. Σε άλλο σημείο, σε εκείνο το σημείο που μέτρησε το λαό, εκεί είπε ο Δαβίδ, πώς το είπε, ξεχάσα το λόγο τώρα, πώς το λέει, ότι στενάμε πανταχώθεν, έτσι είπε, ότι με στρίμωξες, δηλαδή, Θεέ μου, τώρα με στρίμωξες, Κύριε, και δεν ξέρω τι να κάνω, Να όμως που ήρθε η αποκάλυψη τώρα στο Δαβίδ και τι είπε, ότι στη στεναχωρία με πλάτινες. Και τι πλατείνει ο Θεός σε εμάς, την καρδιά μας. Αδελφοί, γι' αυτό σκέφτομαι πολλές φορές, Κύριε, γιατί να περνάω μια κατάσταση στο να πονάω ή να πονάς, για να με πλατείνει ο Θεός, για να καταλάβω κι εγώ, αδελφοί, εσένα που θα πονέσεις αύριο, όταν θα έρθεις και να μου πεις, αδελφέ, πονάω, να μπορώ να σε νιώσω, να σε καταλάβω. Και εσύ το ίδιο, αδελφέ, αλληλούια, γι' αυτό μας πλατείνει ο Κύριος. Γι' αυτό δεν είναι αυτό, αδελφοί, το βλέπω μέσα στη γραφή. Γιατί ο Κύριος λέει πειραστής κατά πάντα. Γιατί? Για να δύναται, λέει, να βοηθήσει τους πειραζομένους. Να γιατί. Αλληλούια, μα γι' αυτό και εγώ αυτό το δρόμο θα περάσω του Χριστού, βεβαίως. Αφού ο Χριστός το πέρασε. Ό,τι πέρασε ο Χριστός, αδελφοί, για να πλατείνει ο Κύριος, ανθρωπίνως το λέει, την καρδιά του. Διότι έτσι λέει εκεί στους Εβραίους, αν και ήταν Υιός, λέει, έμαθε την υπακοή, λέει, εφόσον έπαθε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί? Για να δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Γιατί στο κάτω-κάτω, αδελφοί, αν το δούμε και πνευματικά, ο Ιησούς Χριστός, έτσι, είναι ο Θεός. Πνεύμα θα λέγαμε. Πώς θα καταλάβει το πνεύμα όταν η σάρκα μου, ακόμα και η ψυχή μου πει, πονάω, Κύριε. Δεν το ήξερε. Ενώ έτσι,
Ενώ εσύ μας καταλαβαίνει τώρα ο Χριστός. Αλληλούια. Όταν του λες Κύριε Ιησού Χριστέ πονάω, Κύριε Ιησού Χριστέ υποφέρω, το καταλαβαίνει, αδελφοί, αλληλούια, ξέρει. Γιατί και αυτός το πέρασε. Και όχι πόνους, αδελφοί, πολλές φορές μας πονάνε, όλα μας πονάνε. Πονάει το μάτι, πονάει πάρα πολύ. Το δόντι, πόνι, πόδι, γόνατα, αλληλούια. Αλλά σταυρικό θάνατο, αδελφοί, αυτός είναι πόνος, πολύ δύσκολος πόνος. Να σε σταυρώνουν, αδελφοί. Ευχαριστούμε και το αγκάθινο στεφάνι κιόλας να έχεις φορεμένο. Ευχαριστούμε το Θεό. Εδώ μια ακίδα μας παίρνει καμιά φορά λίγο εδώ στο δάχτυλο. Και μια εβδομάδα παραπονιόμαστε, πονάω και πονάω μέχρι που να κάνει απόστημα και να το πετάξει, άμα δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Αλληλούια, πού να μας καρφώσουν αγκάθι, στεφάνι, πλαπ, και να τρέχει το αίμα έτσι εδώ, ευχαριστούμε το Θεό. Ναι, αυτά τα πέρασε ο Χριστός για μας. Ευχαριστούμε το Θεό. Και εν στεναχωρία λέμε πλάτινες, ελέησον με και εισάκουσον της προσευχής μου. Η εξήτηση του Δαβίδ, αδελφοί. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Γι' αυτό ερχόμαστε και στην εκκλησία, αδελφοί. Γι' αυτό πάμε και στα γόνατα. Γι' αυτό προσευχόμαστε και στο σπίτι. Αυτά λέμε στον Κύριο. Κύριε, εισάκουσε την προσευχή μου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Και ο Κύριος αρέσκεται σε αυτή τη σχέση. Του αρέσει του Κυρίου, αδελφοί, να πηγαίνουμε και να τον επικαλούμαστε. Του αρέσει αυτή η σχέση, αδελφοί. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει να ελεεί ο Θεός. Θέλει να ευλογεί ο Κύριος. Θέλει να ελευθερώνει. Θέλει να δίνει πραγματικά δύναμη, θεραπεία, αδελφοί. Τα πάντα, αδελφοί. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Αφού λέει μας έδωσε τον Ιησού Χριστό, δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα? Αφού μας, το Χριστό μας έδωσε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα λέει εδώ, ή ανθρώπων έως πότε μετατρέπεται τη δόξα μου εις κατεσχήνην. Αγαπάτε, λέει, ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Εδώ τώρα. Σαν να λέμε ότι μιλάει ο Θεός εδώ πέρα ή ανθρώπου. Πότε, λέει, έως πότε, λέει, θα μετατρέπεται τη δόξα του Θεού? Και βλέπουμε, αδελφοί, οι άνθρωποι που δεν προσέχουν, που δεν ξέρουν, μετατρέπουν τη δόξα του Θεού σε ματαιότητα, σε πράγματα μάταια, σε πράγματα άψυχα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι λέει σε άλλο σημείο, λέει, λατρέψανε και δοξάσανε, λέει, την κτήση παρά το κτίσαντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρουμε, βλέπουμε άνθρωποι που λατρεύουν τη φύση, τα πουλιά, τα ζώα, διάφορα. Και δεν λατρεύουν το ζωντανό Θεό, αυτός που τα δημιούργησε. Αλληλούια. Και φυσικά το πιο χειρότερο, αδελφοί, είναι και αυτό που έκανε ο άνθρωπος, που δημιούργησε ο άνθρωπος, να το δοξάσω. Να φτιάξουν, όπως λέει εκεί πέρα, στον Ιερεμία που το λέει, ότι πήρε, λέει, ένα κομμάτι ξύλο, ο άνθρωπος έφτιαξε μια εικόνα, έφτιαξε ένα άγαλμα και το προσκυνάει. Να, αλλά ο Θεός τι λέει? Δεν έχει πνοή, λέει. Δεν έχει ζωή, δεν έχει πνεύμα. Και όμως ο άνθρωπος, το έξυπνο όν επάνω στη γη, πάει και δοξάζει άψυχα πράγματα, αδελφοί, άψυχα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμήθηκα όταν έχασα, αδελφοί, είχα αλυσίδα με το σταυρουδάκι μου, αδελφοί, θυμάμαι, χρόνια το κουβαλούσα προτού να πιστέψω. Και κάποια στιγμή, αδελφοί, το χάσα και το σταυρουδάκι, που έπρεπε να με φυλάει, και η αλυσίδα, τα χάσα. Και όταν πίστεψα, μου ήρθε κατευθείαν, χωρίς να μου πει κάποιος, από το πνεύμα του Θεού σαν αποκάλυψη, ότι κοίταξε, παιδί μου, εσύ πρέπει να το προσέχεις, όχι αυτό εσένα. Ότι ό,τι είναι άψυχο δεν σε προσέχει, είναι άψυχο. Αλληλούια. Εγώ πρέπει να το προσέχω να μην το χάσω. Αλληλούια. Αλλά ενώ με τον Κύριο, όταν πιστεύουμε στον Χριστό, αυτός μας προσέχει. Αλλά και εγώ τι λέει, όπως λέει ο λόγος του, θα προσέχω να μην χάσω, αδελφοί, τη σωτηρία μου. Να μην χάσω εγώ τώρα, αδελφοί, αυτό που μου χάρισε ο Κύριος. Αλληλούια. Γι' αυτό αναρωτιέται εδώ, ζητάτε, λέει, και αγαπάτε, λέει, ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και πράγματι, αδελφοί, ζούμε σήμερα δυστυχώς στο μεγαλείο αυτής της ματαιότητας, στο μεγαλείο του ψεύδους, αδελφοί. Ζούμε στο μεγαλείο. Δηλαδή μέσα στα μούτρα μας, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, στο καταπρόσωπο μας κοροϊδεύουν, μας λένε ψέματα, αδελφοί. Και το ξέρουν ότι μας λένε ψέματα και το ξέρουμε ότι μας λένε ψέματα, αδελφοί. Και συνεχίζει ο άνθρωπος να λέει ψέματα, να αγαπάει το ψεύδος. Αλλά και πού είσαι ακόμα, αδελφέ και αδελφοί? Και λέει στην Θεσσαλονική επιστολή, αδελφοί, ένα εδάφιο φοβερό, εκεί που μιλάει για το κολλίον, ότι αν, λέει, και το έργο της ανομίας, λέει, ήδη ενεργείται, γράφει ο Απόστολος Παύλος, δια πνεύμα του Αγίου, αλλά όταν, λέει, τι, μάλλον, λέει, δεν φαίνεται ακόμα ο άνομος, δεν μπορεί να φανερωθεί, λέει, γιατί είναι ο κολλίον.
Εωσού λέει εκβληθεί ο κολλίων, που είναι η εκκλησία του Χριστού, που κηρύττει την αλήθεια, που κηρύττει το Ευαγγέλιο, που κηρύττει την αγάπη του Χριστού. Αυτή η εκκλησία θα φύγει κάποτε, αδελφοί. Και όταν θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας, που είναι πάρα πολύ κοντά, αδελφοί, το βλέπουμε, όλα τα σημεία το μαρτυρούν, δεν θα κηρύτεται πλέον Ευαγγέλιο μετανοίας. Έτσι λέει, δεν θα υπάρχει Ευαγγέλιο μετανοίας. Αλλά μετά τι θα αλλάξει η οικονομία, θα έρθει άλλη οικονομία. Αδελφοί, θα μπει ξανά η ανθρωπότητα, γιατί έτσι βλέπουμε, για το λαό Ισραήλ. Θα αρχίσει ο λαός Ισραήλ να κάνει θυσίες πάλι, στην Παλιά Διαθήκη. Ευχαριστούμε το Θεό, στην τελευταία εβδομάδα που τη χαρίζει ο Θεός για το λαό Ισραήλ, αδελφοί. Μας φανερώνει εκεί και στο Δανιήλ, αλλά και στην Αποκάλυψη, ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά τι θα γίνει σε εκείνη την εποχή, λέει στη Θεσσαλονική, επειδή λέει, δεν εδέχθησαν οι άνθρωποι τη χάρη του Χριστού, την αλήθεια λέει του Χριστού, τι θα κάνει λέει ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, τι θα κάνει, θα στείλει λέει πνεύμα πλάνης, φοβερό στους ανθρώπους, και επειδή δεν εδέχθησαν λέει την αλήθεια, θα το πω με δικά μου λόγια, σαν να λέει ο Θεός, ψεύδος αγαπάτε, την πλάνη αγαπάτε, πάρτε τώρα με το κιλό, πάρτε με το τσουβάρι, αλληλούια, να το ευχαριστηθεί η ψυχή σας, Και θα υπάρχει τέτοια πλάνη σε αυτά τα 7 χρόνια, αδελφοί, του Αντιχρίστου, που ο ένας θα πλανάει τον άλλον. Ο ένας θα κοροϊδεύει τον άλλον, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φοβερό! Και λέει ο λόγος του Θεού, τέτοια θλίψη δεν θα υπάρξει, λέει, επάνω στη γη που θα περάσει πάνω σε αυτά τα 7 χρόνια. Δεν θα υπάρξει. Φοβερό! Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, να βρεθούμε όλοι εκείνη την ημέρα έτοιμοι για τις χάρες του Χριστού, για να φύγουμε εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα λέει, αλλά μάθετε εσείς, λέει, που αγαπάτε το ψεύδος, εσείς που αγαπάτε τη ματαιότητα, ότι ο Κύριος έκλεξε τον όσιον αυτού. Έκλεξε τον όσιον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτόν που περιμένει τον Κύριο, αυτόν που αγαπάει τον Θεό, αυτόν που είναι Άγιος, αδελφοί. Τι θα κάνει, ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Αλληλούια. Και αυτό είναι, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί δεν αγαπάμε τη ματαιότητα, έτσι δεν είναι, αδελφοί. Δεν αγαπάμε το ψεύδος, αλλά αγαπάμε την αλήθεια, αγαπάμε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει θα έρθει και θα απαντήσει όταν κράζουμε σε Αυτόν. Αλληλούια. Και τώρα λέει στο 4, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Βέβαια, επειδή η γραφή εξηγείται για τις γραφείς, σε άλλο σημείο λέει ότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται, λέει, τη δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα είμαστε σε άλλο επίπεδο. Μην κρατήσω εγώ αυτό το εδάφιο. Α, εντάξει, ο λόγος του Θεού με το δίνει το δικαίωμα να οργίζομαι, αλλά να μην αμαρτάνω. Αλληλούια. Ναι, αλλά εμείς θα δούμε το άλλο. Η οργή του ανθρώπου τι, δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εδώ, αν μέναμε μόνο σε αυτό το εδάφιο, θα λέγαμε τι μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Συνεχίζει παρακάτω. Τι λέει τώρα. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, λαλείτε εις τις καρδιές σας, πού, και στην κλίνη σας και ησυχάζετε. Δηλαδή λέει ο λόγος του Θεού, φτάσατε να οργιστείτε, πρόσεξε μην αμαρτάνεις. Γιατί όντως άνθρωποι είμαστε, όσο και πνευματικοί να είμαστε, αδελφοί, μην το παίζουμε και πολύ δυνατοί. Το λέω καμιά φορά, εντάξει, ο άνθρωπος λέει, ο χριστιανός, άστο, άστο, αδελφέ, άστο, μην τα λέμε πολλά αυτά τα σούπερ πνευματικά, αδελφοί. Το λέω για τον εαυτό μου. Εφευρίσκει ο Θεός τρόπους, αδελφοί, να έρθει να με δοκιμάσει, να δω ότι πραγματικά πόσο είναι η δύναμή μου, αν οργίζουμε ή όχι. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά λέει, μην αμαρτάνεις, τι να κάνεις, να μιλήσεις μέσα στην καρδιά σου. Σαν να λέει ο λόγος του Θεού, να το πω στην απλή δημοτική, κατάπιε το αυτή την οργή, αυτό το φούσκωμα, η δικαιοσύνη που έρχεται. Μα να μην πω τη γνώμη μου τώρα, αδελφέ, να μην πω τώρα τη γνώμη μου, άντρα, αφού με πνίγει το δίκιο. Αυτό λέει, πνίξ' το. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Κατάπιε το. Έτσι λέει, κράτα το στην καρδιά σου, μιλά. Ευχαριστούμε το. Και πού θα ησυχάσεις, στην κλίνη σου. Μπορεί να φτάσει μέχρι όλη την ημέρα και να πας στο κρεβάτι σου και ακόμα να είσαι οργισμένος. Αλληλούια. Αλλά τι να κάνεις εκεί. Εκεί να ησυχάσεις. Και πώς θα γίνει αυτό. Αφού θα προσευχηθώ, αφού θα αφήσω την οργή στον Κύριο, που Κύριε, δεν μίλησα. Κύριε, δεν άνοιξα το στόμα μου. Το κρατάω μέσα στην καρδιά μου. Αλλά τώρα δώσ' μου ησυχία, δώσ' μου ειρήνη. Και ο Κύριος θα το κάνει, αδελφοί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και το βλέπουμε πολλές φορές, αδελφοί. Δεν το ζούμε. Το ζούμε καθημερινά μέσα στη ζωή μας, κάθε μέρα, αδελφοί. Το ζούμε, αδελφοί. Σας το λέω από δική μου προσωπική εμπειρία. Όσες φορές, αδελφοί, βιάστηκα να μιλήσω την ώρα που οργίστηκα, πάντοτε 101% το έχω μετανιώσει. Λέω, κύριε, δεν έπρεπε να μιλήσω. Γιατί άνοιξα το στόμα μου? Μα είχα δίκιο, ξεδίκιο. Δεν έπρεπε να μιλήσω. Καλύτερα να το κατάπινες, καλύτερα να το έλεγες μέσα σου, να πήγαινες στην κλίνη σου και, να ησύχαζες εκεί στην προσευχή. Κύριε, με αδίκησαν. Αλληλούια, δόξα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί θέλω να κερδίσω και τον αδελφό μου, θέλω να κερδίσω και την αδελφή μου, θέλω να κερδίσω τη γυναίκα μου, θέλω να κερδίσω τον άντρα μου. Γιατί πολλές φορές τι λένε οι άνθρωποι? Τα πολλά λόγια, λέει, είναι φτώχεια. Ο λόγος του Θεού τι λέει όμως? Εν την πολυλογία, λέει, δεν λείπει αμαρτία. Καμιά φορά θέλουμε να πούμε, να πούμε, να πούμε, να πούμε. Αλληλούια, και βγαίνει, Και όντως, αδελφοί, μου κάνει εντύπωση πριν από. Έχει χρόνια αυτό βέβαια. Ήμασταν στο Πίτιχαμ, είχαμε συνάθρηση, είχαμε και πιο μπροστά και πρεσβυτέριο. Ήμουνα γεμάτος με την παρουσία του Θεού, αλληλούια, δόξα. Και επιστρέφουμε το βράδυ για το Λέονμπεργκ. Επιστροφή, αδελφοί, και κάτι γίνεται στο δρόμο, αδελφοί, όπως ερχόμασταν, με μία, το τονίζω, γυναίκα οδηγό, όπως ερχόμασταν, αδελφοί, και τι έγινε? Δεν θα σας πω το σκηνικό. Αυτό που έγινε, αδελφοί, είναι ότι εγώ οργίστηκα. Σε 30 δευτερόλεπτα. Και λέω, πού πήγε η ευλογία? Πού πήγε όλο αυτό το γέμισμα όλης της ημέρας? Αλληλούια! Που ήμουνα με τους αδελφούς, που μιλάγαμε το Λόγο του Θεού, που άκουσα το Λόγο του Θεού, που πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο. Και εκείνη την ώρα φούσκωσε η καρδιά μου, γιατί κάτι έγινε την ώρα που οδηγούσαμε, αδελφοί, Ας σας πω τι έγινε, δεν ήταν κάτι τρομερό. Ήταν εδώ στο τούνελ όπως ερχόμασταν, αδελφοί, και επειδή κάνουν και τα έργα, εδώ ξέρετε τώρα που είναι εδώ μέσα στο τούνελ στο Λέονμπεργκ, 80 έλεγε. Και εγώ πήγαινα 80. Αυτή ήθελε να με προσπεράσει όμως, ήταν διπλή λωρίδα. Και εγώ ήμουν αριστερά. Και δεξιά ήταν ένα άλλο αυτοκίνητο. Λέω, εντάξει, θα περάσω το αυτοκίνητο και θα πω. Αυτή η από πίσω μου, εκεί στο μισό μέτρο, λέω, κοιτάζω στο καθρέφτη, λέω στη γυναίκα μου, αυτή θα μας χτυπήσει, λέω, τι κάνει? Γιατί φάνηκε από τον καθρέφτη, να παίζει τα φώτα, να κάνει. Λέω, τώρα τι θέλει? Ναι, εγώ άρχισα να ζεσταίνομαι, να σας πω την αλήθεια, από μέσα, ξέρετε πώς έρχεται αυτό, σιγά σιγά, από το κεφάλι άρχισα να ζεσταίνομαι αυτό, λέω, κύριε, τώρα αισθάνομαι αμάν, να προσεύχομαι, ναι. Λέω, εντάξει, ρέμισε Δημήτρη, κράτα το λόγο, έτσι δεν λέει, κράτα το στην καρδιά σου. Οργίσου, αλλά μην αμαρτάνεις, αλλά κράτα το, στην καρδιά σου μιλάει. Προσπαθώ εκεί, αγωνίζουμε τώρα. Αλληλούια, Και πώς εκείνη την ώρα, αδελφοί, έτσι, αδυναμία μου να το πω, πώς να το πω, Με πιάνει ο εγωισμός μου και πατάω επίτηδες φρένο. Πατάω επίτηδες φρένο, τρομάζει η αδελφή, τρομάζουν τα παιδιά. Τι κάνεις, παπά, λέει. Λέω να με χτυπήσει, λέει, θέλω. Ακούς τα αφροσύνη τώρα, στο μυαλό. Ναι, για να φταίει. Γιατί 80 έλεγε, γιατί θέλει 100 να πηγαίνει. Τέλος πάντων, δέστε τώρα μια διαδικασία πνευματική που εκείνη ώρα δεν αντιλαμβανόμαστε εμείς. Αλλά μετά το αντιλαμβανόμαστε, όταν φύγει η οργή. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει οργίζεται, αλλά μην αμαρτάνετε. Και αυτή θύμωσε τόσο πολύ, γιατί μετά μου έδειξε τη γερμανική χειρονομία. Και με δύο χέρια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί, αδελφοί, έχασα την μπάλα μετά. Σας εξομολόγηση κάνω, αδελφοί, για να δούμε ότι πραγματικά, αδελφοί, ότι άνθρωποι είμαστε όλοι και ότι δεν είμαστε εμείς καλύτεροι, αδελφοί. Λέω, άστι να περάσει. Και την ώρα που πάει να με περάσει, την ακολουθώ από πίσω. Γκάζει και εγώ. Η γυναίκα μου λέει, δεν είσαι καλά, μου λέει. Πρόσεξε, μου λέει, τι κάνεις, μου λέει τώρα. Λέω, δεν είδες τι έκανε, λέω. Και φταίει, μας βγάζει και ξέρω εγώ χειρονομίες. Και τώρα που την κυνηγάς, λέει, δεν θα καταλάβεις. Να την τρομάξω κι εγώ, λέω. Δεν ξέρω τι ήθελα εκείνη την ώρα. Η οργή αυτή, ξέρετε, αδελφοί, και όταν ηρέμησα, όταν έστυψα μετά Όσφαρτ για το Λέονμπεργκ, είπα, κύριε, η λάστιτη μου το αμάρτωλο, λέω, κύριε, τον άφρονα, λέω, τι έκανα, λέω, κύριε, έχασα όλη την ευλογία της ημέρας. Κι όμως, έπρεπε εκείνη την ώρα να περάσει αυτή η γυναίκα, έπρεπε. Γιατί? Για να εκτελεθούν τα εδάφια στη ζωή μας, για να δούμε ότι και εμείς έχουμε ανάγκη, όλοι μας. Πώς θα γίνει η εκτέλεση του Λόγου του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί? Λέμε. Λέω κι εγώ, λες κι εσύ, λέμε όλοι μας, και από εδώ πάνω και στις κοινωνίες, λέμε διάφορα, αδελφοί. Τα εδάφια τα πετάμε ο ένας στον άλλον, μπαμ, 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 όλα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να τον ζήσω,
Αδελφοί, τότε εκεί καμιά φορά πιάνω τον εαυτό μου, κάνουμε την πάπια εκεί πέρα. Λες, όχ, λες, τώρα εντάξει, για τον άλλον ήταν αυτό το εδάφιο, και για μένα ήταν. Για μένα ήταν και για σένα ήταν, αλληλούια. Γιατί έτσι γίνεται, αδελφοί, η εκτέλεση του λόγου της ζωής. Έτσι ζωντανεύουν τα εδάφια στη ζωή μας, αδελφοί, με τις ενέργειες, με τα γεγονότα που ζούμε, αδελφοί. Γιατί ο λόγος του Θεού δεν είναι μόνο γνώση, καλή είναι η γνώση, αλλά η γνώση, λέει, φυσιεί, τον κάνει περήφανο τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να σας πω την αλήθεια κιόλας, δεν ζήλεψα ποτέ, αλήθεια σας το λέω, ανθρώπους που ξέρουν τη γραφή απ' έξω και ανακατωτά. Ξέρετε ποια είναι η προσευχή μου? Λέω, Κύριε, βοήθησέ την να τη μάθει τώρα και από μέσα. Όχι απ' έξω, και από μέσα. Ποια είναι το από μέσα? Στην εκτέλεση. Αλληλούια, αυτό είναι το από μέσα. Ωραία είναι να την ξέρω απ' έξω, αλλά στην εκτέλεση, γιατί ο Κύριος θα δει την εκτέλεση μου. Όχι αυτά που λέω, αυτά που κάνω θα δει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί λέει τώρα στο 5, άρα, αδελφοί, κλείνοντας με αυτό, στην κλίνη, εκεί θα ησυχάζουμε, εκεί θα πνίγουμε την οργή μας, αδελφοί. Είναι δύσκολο μάθημα, δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο, αδελφοί, έτσι, να κρατάω το στόμα μου κλειστό, αδελφοί, όταν οργίζουμε, ξέρουμε. Αλλά εκεί είναι τώρα, αδελφοί, ο αγώνας, ο πνευματικός του χριστιανού. Γιατί τι λέει? Το πνεύμα, λέει, το Άγιο, ότι αντίκειται στη σάρκα. Η σάρκα αντίκειται στο πνεύμα το Άγιο. Αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν μαζί. Οπότε χτυπιούνται συνεχώς μέσα μας, αδελφοί, και γίνονται μάχες. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη με τη δικαιοσύνη του Θεού. Μεγάλα μαθήματα. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι οφθαλμού εναντίον οφθαλμού. Αυτή είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη που υπήρχε κάποτε της Παλιάς Διαθήκης. Η δικαιοσύνη του Θεού τι πια είναι? Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Πάντοτε πηγαίνω στο Σταυρό του Γολγοθά, αδελφοί. Εκεί με ελευθερώνει ο Κύριος. Εκεί μου λέει ο Κύριος, θα βλέπεις, παιδί μου. Όταν με ρωτάς, μου λέει εμένα, παιδί μου, ποια είναι η δικαιοσύνη η δική μου, του Θεού δηλαδή, θα στρέφεις τα μάτια σου στο Σταυρό του Γολγοθά. Να η δικαιοσύνη του Θεού, αλληλούια. Ποια? Ότι άδικα, αναμάρτητος, σταυρώθηκα για σένα, αλληλούια. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μα αυτό να μάθω, Κύριε? Ναι. Χωρίς θυσία, αδελφοί, δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει σωτηρία. Και αυτό μας το έδειξε ο Χριστός, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Λέει, θυσιάσατε τώρα θυσίας δικαιοσύνης. Να πάλι, δικαιοσύνη. Δηλαδή μπορώ να φέρω θυσία, να θυσιάσω θυσία μη δικαιοσύνη, άδικη, μπορεί. Και ποια είναι η θυσία της δικαιοσύνης και να ελπίζω επί τον Κύριο? Πώς δηλαδή φαίνεται μία θυσία, μία προσευχή μου να είναι δίκαια? Βλέπουμε το ωραίο παράδειγμα που μας λέει ο Χριστός. Ανεβαίνει ο Φαρισαίος για να προσευχηθεί, ανεβαίνει και ο τελώνης. Αδελφοί, η θυσία, και οι δύο πήγαν να δώσουν θυσία. Και οι δύο πήγαν να προσευχηθούν δηλαδή, να φέρουν προσφορά στον Θεό. Ο ένας είχε τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, αποδεκατίζω όσα έχω, νηστεύω δις της εβδομάδος και δεν είμαι, λέει, και σαν αυτόν το τελώνει τώρα αυτόν εδώ τον αμαρτωλό. Αυτό έλεγε μέσα στην καρδιά του. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, η θυσία δικαιοσύνης του ανθρώπου. Αλλά ο τελώνης τι έφτιαχνε? Σκυμμένος, μετανιωμένος, και χτύπαγε, λέει, το στήθος του. Το έχετε κάνει στην προσευχή? Το έχω κάνει πολλές φορές, αδελφοί. Να αισθάνομαι το λάθος μου, να αισθάνομαι, ξέρω εγώ, το πέσιμό μου, και να χτυπάω και να λέω, Κύριε, λάστη, τι μου το αμαρτωλώ. Αλληλούια. Και αυτό έκανε ο τελώνης. Και ρωτάει τώρα ο Χριστός, ποιο νομίζετε από τους δύο, λέει, ανέβηκε δικαιωμένος? Φυσικά, λέει, ο τελώνης. Αυτός που με ειλικρινή μετάνοια και δεν τολμούσε να σηκώσει τον οφθαλμό του στον Κύριο. Ευχαριστούμε το. Να η θυσία δικαιοσύνη στο Θεό. Είναι η ειλικρινή μας μετάνοια. Να θυσιάζω στο Θεό, αδελφοί, και να λέω, εγώ φταίω, Κύριε. Δύσκολο, Ο Δαβίδ το έκανε. Στην προκειμένη περίπτωση, γι' αυτό το γράφει εδώ και ο ψαλμός του Δαβίδ, διαπνεύματος. Το είχε μάθει ο Δαβίδ. Όταν έπεσε στα χέρια του Θεού, λέει, και τρεις μέρες ήρθε θανατικό. Δεν θυμάμαι, 22.000, πώς είχαν τότε. Βγήκε ο άγγελος, λέει, και σκότωνε από το, χιλιάδες. Και τι είπε ο Δαβίδ? Φτάνει, Κύριε, σε παρακαλώ. Εγώ φταίω, λέει, Κύριε. Τι φταίει, λέει, ο λαός, λέει, ο άδικος. Και με το που είπε ο Δαβίδ, εγώ φταίω, Κύριε, ο Θεός είπε στον άγγελο, σταμάτα. Φτάνει, λέει. Αυτό είναι το μάθημα. Εκεί, όταν βλέπουμε γύρω μας να γίνονται καταστροφές, δες τι γίνεται. Να πεις, εγώ φταίω, Κύριε. Και τότε θα έρθει η ειρήνη. Θα έρθει η αποκατάσταση του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί,
Με τη χάρη του Θεού, λέει, θυσιάστε θυσίες δικαιοσύνης και ελπίστε επί τον Κύριον. Πολύ λέγωση, τι θέλει, δείξει ημάς το αγαθόν, ύψωσεν εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Και θέλω να τελειώσουμε, αδελφού, λέει στο 8, εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, αδελφοί, να το πάρουμε και αυτό το βραδινό. Ότι εν ειρήνη θα πλαγιάζουμε πάντοτε, αδελφοί. Εν ειρήνη θα μπορούμε να πλαγιάζουμε, να το πούμε και έτσι, όταν πνίγουμε την οργή μας, όταν πνίγουμε τη δικαιοσύνη μας. Γιατί η αλήθεια είναι αυτό, αδελφοί, πραγματικά, πολλές φορές, και το έχουμε ζήσει, το έχουμε ακούσει, ότι καμιά φορά λέμε, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί όλη τη νύχτα τα μάτια μου ανοιχτά. Γιατί υπάρχει πολλές φορές ίσως ταραχή μέσα στην καρδιά μου, να μην έχω ειρήνη, να μην έχω κάνει αποκατάσταση, να γίνεται κάτι γύρω μου, Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εδώ λέει ότι όταν είναι η ζωή μου έτσι όπως τη θέλει ο Θεός, εν ειρήνη, λέει, θέλω πλαγιάζει και κοιμηθεί, αλληλούια, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Και πράγματι, αδελφοί, ο Κύριος μας κατοικίζει εν ασφαλεία. Άμα πάμε στις παραπομπές, θα μας πάει στο Δευτερονόμιο, θα μας πάει στο Λεβιτικό, και εκεί τους μιλάει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, όταν, λέει, σας φέρω, λέει, στη γη της επαγγελίας, όταν θα περάσετε, λέει, και θα μπείτε εκεί μέσα, εκεί θα είναι, λέει, η κατοικία σας εν ασφαλεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για μας που είναι σήμερα, όχι η βασιλεία των ουρανών, εκεί έχουν τελειώσει τα πάντα. Εκεί ξέρουμε ότι θα είμαστε εν ασφαλεία για αιώνια. Αλλά εδώ επί της γης, ποιο είναι η γη της επαγγελίας, ποιο είναι το μέρος που μας κατοικεί εν ασφαλεία, αδελφοί, η Εκκλησία. Εδώ μέσα θα πάμε στην Εκκλησία του Χριστού, θα πάμε στο ταμείο, εκεί είναι η ασφαλειά μας, αδελφοί, αλληλούια. Εκείνη πραγματικά που μας περιφρορεί ο Κύριος, τι λέει. Κύκλο, λέει, στρατοπεδεύωση, άγγελοι στρατοπεδεύωση, λέει, κύκλο ποιούν, τους φοβουμένους τον Κύριο, τον Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και έτσι, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού θα αγωνιστούμε ακόμα έτσι περισσότερο, γιατί οι μέρες πλησιάζουν, ο Κύριος έρχεται, είναι πολύ κοντά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν. Αλληλούια.